Πάντων ευσεβών και ορθόξων χριστιανών των σκηνητών επιτρόπων και συνδρομητών του Παναγίου και Ζώδων τάφη και της Αγίας και Ιεράς Μονής τάφη. Thank you.
πέντα και σκύρους άντρας φορτάσας, τόσο λόγιους άρθους τούτους, ψήτων, των ίνων και των έλεων, και πήγαν αυτά εγκρέμονται τάκτη, και το κόσμο σε άπαντη, και τους αξιωτών, μεταλαμβάνοντας τους αγίασον, ότι σκέφτευαν, αγιάζον, πηθήνων και τρέχοντας σε καταξιδόσμον, εις δόξα βέμψον άξιωτη, Αγίο και αγαθό, εις οποίος πνεύμα την ίδια η, και ώρα στον αιώνο, Ρέκομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον
συμπαθήσε τις ασθενείες ημών, επειραμένων δε κατά πάντα, καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας, προσερχόμεθα ούν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, κι να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Πας γάραν χιερές εξ ανθρώπων, λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων, καθίσταται τα προς των Θεών, ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, μετριοπαθήν δυνάμενος της αγνοούση και πλανόμενης, επί και αυτός περίκειται ασθένειαν και διατάφθην οφείλει, καθώς περί του λαού ούτω και περί αυτού προσφέρει υπέρ αμαρτιών, και ούχε αυτό εις λαμβάνει την τιμή, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθά περί και ο Άρων, ούτω και ο Χριστός ούχε αυτόν εδόξασε γεννηθήν αρχιερέα αλλολαλήσας προς Αυτόν. Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγένικά σε, καθώς και νετέρα λέγει, σύ ερεύσεις τον αιώνα, κατά την τάξη με ερχίσετε. Oh,
δώσουμεν. Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθετο Ιησού γονιπετών αυτό και λέγω, διδάσκαλε, είναι κατ' των Υιών του προσε, έχοντα πνεύμα άλαλο, και όπου αν αυτόν καταλάβει ρίση αυτόν, και αφήσει και τρίζει τους όγοντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ουν ίσχυσαν. Ο δε αποκριθείς αυτό λέγει, ο γενναία άπιστος έως πότε προς ημάς έσομε, έως πότε ανέξομε ημών. Φέρετε αυτόν προς με. Και είναι καν αυτόν προς αυτόν, και ημών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και μεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζω. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστί, πώς του το γέγονεν αυτό. Ο δε είπε, παιδιό δε, και πολλάκις αυτό και εισπυρέβαλε και εισύντατα, την απολέσει αυτό. Αλήτη δίνα σε βοήθησον ημείς πλαχνιστής επιμάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό το, ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δάκρυον έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Ειδών δε ο Ιησούς, ότι επί συντρέχει ο όχλος, επετίμησε το πνεύματι του ακαθάρτο λέγον αυτό, το πνεύμα του άλαλον και κοφόν, εγώ σοι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτης έλτης εις αυτόν. Και κράξαν και πολλάς παράξαν αυτόν, εξήλθε και γενετός νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός, ήγηρεν αυτόν και ανέστη. Και εισελθόντα αυτόν εισήκον, οι μαθηταί αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι ημείς σου κινδυνήθημεν εκβαλή αυτό. Και είπεν αυτοίς, τούτο το γένος, εν δεν ήδυνατε εξελθήν, ημί εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες, παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας, και ουκείθελεν ή να της γνώ. Εδίδας και γάρους μαθητάς αυτού, και έλεγεν αυτοίς, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται ισχυράς ανθρώπων και αποκτενούσι αυτό. Και αποκτάντης τη τρίτη μέρα αναστήσεται. Amen.
πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δια του λόγου αναπολύ λαβή μαλακούτη, που λαχαίν εν αλάνα απουλάνη, που αιλα βάρη τάχνη. Εις αρχιερός Ιησού Χριστή, Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθένανται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ούκ έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
Και την Αγία Σου, ανάγκη